Όταν το παλιό συναντά το σύγχρονο, τότε το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Ο γραφίστας Πόλης Δημητριάδης πάντρεψε vintage αντικείμενα με USB sticks και δημιούργησε τα πιο πρωτότυπα χειροποίητα φλασάκια. Η ιδέα ξεκίνησε πριν από 2 μήνες και ήταν μια κίνηση προσωπική ως αντίδοτο της κρίσης και της κατάθλιψης που βιώνουμε οι περισσότεροι από εμάς σήμερα. Είναι κομμάτια τεχνολογικά, αλλά τα περισσότερα στηρίζονται σε παλιά αντικείμενα, τα οποία αντί να καταλήξουν σε μάντρες, σκουπίδια και σε ράφια, μετατρέπονται σε κάτι σύγχρονο που όλοι πλέον κουβαλάμε μαζί μας. Στην Ελλάδα της κρίσης, ο Πόλης κατάλαβε ότι πρέπει να κάνει κάτι διαφορετικό, ξεχωριστό και μοναδικό. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, πριν από λίγους μήνες δημιούργησε το BAT. Πρόκειται για το πρώτο ελληνικό μπραντ με στικάκια φτιαγμένα από τα πιο περίεργα υλικά. Όλα είναι χειροποίητα, τίποτα δεν προέρχεται από προμηθευτές, δεν αγοράζω κάτι και το μεταποιώ. Ή μου δίνεται η ιδέα από αυτό που έχω στα χέρια μου, αν μιλάμε για ένα αντικείμενο από τη φύση, ή από τα αντικείμενα που βρίσκω σε διάφορα παζάρια, ακόμα και στο ίντερνετ. Καρύδια, ξύλα, βαζάκια μαρμελάδας, Playmobil, κουτάκια από βελόνες γραμμοφώνου, κραγιών, φιλμάκια, κασέτες είναι μόνο μερικά από τα ξεχασμένα και άχρηστα για κάποιους αντικείμενα που ο δημιουργικός γραφίστας μετέτρεψε σε μοντέρνα μέσα μεταφοράς δεδομένων. Πώς κατάφερες και έκανες αυτή την κασέτα φλασάκι? Δεν θα μπορούσε μια κασέτα η οποία είναι αγαπημένη όλων, συγκεκριμένη που είναι The Police, Every Breath You Take, να μην γινόταν ένα σύγχρονο αντικείμενο όπως όλα τα υπόλοιπα φλασάκια. Η συγκεκριμένη προσωπική συλλογή. Τις υπόλοιπες κασέτες που έχω κάνει μπορώ να τις βρω από παζάρια μέχρι φίλους που έχουν ασχοληθεί με τη μουσική και πλέον τις έχουν στα συρτάρια τους. Μία άλλη ωραία έκπληξη επίσης είναι ότι μέσα σε αυτή την κασέτα υπάρχει το τραγούδι Side 1 Roxanne, που οι περισσότεροι το ξέρουν, σε MP3 όμως. Ένα άλλο παράδειγμα είναι αυτός ο ραδιοφωνικός κρύσταλλος. Αυτό το χρησιμοποιούσαν στον Αμερικάνικο στρατό. Εδώ το βάζαν στον ασύρματο και επικοινωνούσαν μεταξύ τους με συχνότητες. Όπως βλέπεις πάνω γράφει 334. Το συγκεκριμένο χρονολογείται Μάιος 44. Δηλαδή ήδη κρατάμε στα χέρια μας ένα αντικείμενο το οποίο είναι 70 ετών. Μέσα σε κάθε USB υπάρχει ένα αρχείο το οποίο μπορεί κανείς με το QR code που έχει φτιαχτεί αποκλειστικά για το κάθε αντικείμενο, σκανάροντάς το, να δει την προέλευση, το σημείο δηλαδή από όπου έχω προμηθευτεί το συγκεκριμένο αντικείμενο. Όλα περνούν από τα χέρια του δημιουργού, από το λογότυπο και τη συσκευασία μέχρι το τελικό προϊόν. Το μοναδικό ηλεκτρικό εργαλείο που χρησιμοποιεί είναι ένα Dremel. Για τη δημιουργία ενός USB, όπως ο ίδιος μας λέει, μπορεί να χρειαστούν από ώρες έως και μέρες. Κάθε αντικείμενο έχει τη δυσκολία του. Δεν υπάρχει κάποια γραμμή παραγωγής ώστε να έχω τα απαραίτητα ανταλλακτικά για να μπορέσω να τα κάνω. Τα bad USB δεν είναι μόνο αντρική υπόθεση. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει αυτό το κραγιόν της Estée Lauder. Είναι όλη η συσκευασία από μπρούτζο, τα οποία δεν υπάρχουν πλέον. Πίσω αναγράφονται όλα τα στοιχεία και λεπτομέρειες του αυθεντικού προϊόντος. Οπότε νομίζω ότι θα ήταν το ιδανικό δώρο. Τα πρωτότυπα φλασάκια είναι χωρητικότητας 8, 16 και 32 GB. Πριν την αποστολή τους, ελέγχονται για τη σωστή τους λειτουργία χρησιμοποιώντας 2 custom software. Το καθένα έχει επίσης μοναδικό σηριακό αριθμό. Άνθρωποι που έτυχε να τα βρουν και να τα πάρουν στα χέρια τους, πραγματικά τους αρέσουν διότι είναι κάτι πρωτότυπο, δεν μπορεί να το βρει κανείς σε οποιαδήποτε αγορά, ακόμα και τη διεθνή αγορά. Και τα συναισθήματά τους, ακριβώς όπως είπες και εσύ πριν, είναι και μία αναδρομή στο παρελθόν. Για όσους αναζητούν τη μοναδικότητα ακόμα και στα καθημερινά χρηστικά αντικείμενα, δεν έχουν παρά να αναζητήσουν τα στικάκια με την ένδειξη BAT. Μπορεί να μπει στο www.bat.gr, BAT είναι η νυχτερίδα στα αγγλικά, και υπάρχουν αποκλειστικά διαθέσιμα στο βιβλιοπωλείο Booktik,
το οποίο είναι στο Κολονάκι. Η περίπτωση του Πόλη Δημητριάδη με τη δημιουργική φαντασία και το αστήρευτο μεράκι αποτελεί ένα 38 παράδειγμα ανθρώπου που παρά την κρίση τόλμησε, επένδυσε στην ιδέα του και κέρδισε. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι η μοναδικότητα και η πρωτοτυπία είναι το αντίδοτο της κρίσης.